για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά τώρα στην κατάσταση χθες δεν βλέπατε το δρόμο. Ήταν ένα, το νερό μαζί με τις τρύπες. Περνάνε ο κόσμος στους ξένους, παθαίνουν λάστιγα, χτυπάνε τις ζάντες. Κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ τώρα το λέω, αυτοκινητά, πήγα στο δεύτερο περιοχή μας. Δεν ξέρω, πρέπει να δώσω με λύση. Είναι ο δρόμος που ενώνει τους δύο δήμους. Τι είναι χαρακτηρισμένος, πώς είναι χαρακτηρισμένος? Δημοτικός. Δημοτικός. Δημοτικός, αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Είχαμε μια διαφωνία παλαιότερα, τώρα ξεκαθάρισε. Αλλά μαζί με την περιφέρεια, είπαν ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Αμυντήρων, θα κοιτάξουν να το κάνουν όσο μπορούν καλύτερο γιατί, για την ασφάλεια των πολιτών. Αν περάσει ένας με ένα μηχανάκι εδώ πέρα, να μην πούμε τι θα γίνει. Είναι δύσκολος ο δρόμος. Και άμα πάμε και προς την άλλη κατεύθυνση, είναι χειρότερα. Μόνο αυτό το κομμάτι. Μόνο αυτό το κομμάτι. Είναι 2,5 χιλιόμετρα, δεν είναι παραπάνω. Θα δείτε και στη συνέχεια, στην ευθεία μόλις πάρουμε, είναι άλλες. Αλλά διαφορές φαίνονται εδώ. Τώρα δεν έχει 1,5 μέτρο διαφορά και παραπάνω. Είμαστε στο λιμνοχώριο Αμυνταίου και στην περιοχή βρίσκεται ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τρέξης, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης. Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τον τουρισμό και βρίσκεται και πάρα πολλά έτσι ώστε να στηριχθούν περιοχές και να αναδειχθεί ο τουρισμός και ειδικά στη Δυτική Μακεδονία. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Έτσι κι αλλιώς είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Αυτό όμως που θέλουμε να κάνουμε είναι να μην περιοριστούμε στο θερινό, στον παραθεριστικό δηλαδή τουρισμό, αλλά να αναδείξουμε τις μορφιές και της υπηρετικής Ελλάδας. Η Δυτική Μακεδονία είναι γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα υστερούσε εν ώψη και της υστέρησης που παρουσίαζε και ο εσωτερικός τουρισμός. Ήδη όμως εμφανίζει ανάπτυξη, ήδη έχουμε επισκεψιμότητα, έχουμε υπέροχα τοπία, φοβερές ομορφιές, φυσικό κάλος ανεκμετάλλευτο, πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Οι τουριστικές μονάδες έχουν ιδιαίτερη αξία. Τα προϊόντα, τα αγαθά που πρέπει να τα προσφέρουμε στους επισκέπτες μπορούν πραγματικά να προσελκύσουν το ενδιαφέρον όχι μόνο Ελλήνων αλλά και ξένων επισκεπτών και φυσικά αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης να πάμε στο 12μηνο τουρισμό και να διαχυθεί αυτό το σπουδαίο προϊόν, το σπουδαίο αγαθό το ελληνικό σε όλη την επικράτεια. Άρα έχουμε την ευθύνη μέσα στο πλουραλιστικό μοντέλο το αναπτυξιακό που θέλουμε να δημιουργήσουμε στη Δυτική Μακεδονία ένα σημαντικό κομμάτι του να καταλάβει και το τουριστικό προϊόν. Βρισκόμαστε στην Φλόρινα, σε αυτό το υπέροχο τοπίο εδώ πέρα, στο Αμύνταιο. Θέλουμε πραγματικά να βρισκόμαστε κοντά στους συμπολίτες μας, να ακούμε τις ανησυχίες τους, να ακούμε τις προτάσεις τους και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα. Νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σε αυτό το τομέα και έχουμε πολλά να προσφέρουμε και στον τόπο.